19 Αυγούστου 2015, ώρα 13:55, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ανέλαβε η υπηρεσία Σκοπιάς ο συγκεκριμένος στρατιώτης. 14:22 φέρεται ως η ώρα κατά την οποία υπήρξε ο επίμαχος πυροβολισμός. Για να έχουμε ένα πυροβολισμό με ένα τυφέκιο G3A3 όπως το επίμαχο, θα πρέπει να αξιολογήσουμε πρώτα απ' όλα το υλικό από την αυτοψία, τις αιματηρές κοιλίδες του τόπου που δείχνουν το σημείο πυροβολισμού, το σημείο πτώσης, το σημείο που βρέθηκαν τα ευρήματα, κάλικες, βολίδες, φυσίγγια ή οτιδήποτε άλλο συμμετείχε σε αυτό το συμβάν. Είναι οι φωτογραφίες του στρατού. Το πρώτο σημείο που μας λέει είναι ότι ο πυροβολισμός έγινε είτε με αυτόν τον τρόπο, στη γωνία του άρματος και σε αυτό το σημείο, είναι ένα άρμα Mi-40. Ο δεύτερος τρόπος είναι αυτός εδώ. Στα πραγματικά λοιπόν στοιχεία και τα ευρήματα του τόπου, κανένας από αυτούς τους τρόπους δεν ταιριάζει. Και γιατί δεν ταιριάζει? Ο μεν πρώτος τρόπος γίνεται σε σημείο κατά το οποίο δεν υπάρχουν κοιλίδες αίματος εκεί. Οι κοιλίδες αίματος είναι από την εσωτερική αριστερή πλευρά του άρματος στον πρώτο τροχό της ερπίστριας, στο 1,5-1,20 περίπου μέτρο από τη γωνία του. Άρα εκεί έγινε ο πυροβολισμός και δεν έγινε εδώ. Η αναπαράσταση εξ αρχής είναι λάθος. Δεύτερον, εάν ο πυροβολισμός είχε γίνει σε αυτό το σημείο, η βολίδα από πίσω, γιατί έχει τοίχο, θα κατέληγε στον τοίχο αφού έχουμε ένα διαμπερές τραύμα, κάτι που εδώ δεν υπάρχει, δεν έχουμε κανένα εντύπωμα στον τοίχο, η βολίδα που εξήλθε έχει χαθεί. Και τρίτον, γιατί από αυτό το σημείο, εάν υπήρχε πτώση, το σώμα αυτού που πυροβολήθηκε θα έπεφτε μπροστά από το άρμα και προφανώς διαγώνια, εν πάση περιπτώσει μπροστά, ενώ συγκεκριμένη περίπτωση τα πόδια του είναι στο σημείο που φέρεται ο πυροβολισμός, στο 1,20 μέτρο αριστερά του άρμα. Παρουσιάζουν μια μεγάλη ασυμβατότητα. Επομένως αυτό το πράγμα δεν μπορεί να έχει γίνει. Το σημαντικότερο απ' όλα ότι το χέρι του θανόντος είναι πάνω από το όπλο, με αίματα, κρατάει ακόμα τον αορτήρα. Αν όμως σε αυτή την περίπτωση πετάχθηκε αίμα κατά την ώρα του πυροβολισμού στο αριστερό χέρι, θα έπρεπε παράλληλα και από την αριστερή πλευρά της στολής των στρατιωτικών ρούχων που φόραγε το θύμα να έχει και σε αυτό το σημείο αίματα. Τα αίματα από την πλευρά που είναι και το αριστερό χέρι. Για να έχει το αριστερό χέρι δεν πάει επιλεκτικά. Τα αίματα υπάρχουν στο κέντρο και από τη δεξιά πλευρά της στολής. Άρα προφανώς το αίμα είναι από την κοιλίδα η οποία υπάρχει κάτω. Βέβαια αυτά θα πρέπει να είμαστε παρόντες. Και άρα μήπως σήκωσε κάποιος το όπλο και έβαλε το χέρι αφού πέθανε το παιδί? Είναι ένα ενδεχόμενο. Τα τραύματα τα οποία φέρει και έχουν διαπιστωθεί ιατροδικαστικά από τον διενεργούντα την νεκροψία νεκροτομή ιατροδικαστή, είναι το τραύμα 1 που είναι η πύλη εισόδου. Είναι στο μετωπιαίο στούν και έχουμε πύλη εξόδου πίσω στο ηνιακό στούν. Είναι από το σημείο που πλήγηκε ο Μπερές, ο οποίος σηκώθηκε και έπεσε μπροστά στο σημείο που έλαβε χώρα ο πυροβολισμός. Και το πιο σημαντικό για εμάς τραύμα προκειμένου να αξιολογηθούν τα υπόλοιπα είναι το 3 και το 4. Ένα τριπλό παράλληλο τραύμα το οποίο έχει τρεις παράλληλες εκδορές στην εμπρόσθια τεραχυλική χώρα, εμπρόσθια δεξιά τεραχυλική χώρα, και οι οποίες είναι περίπου, αν θυμάμαι καλά, 1,5 εκατοστό η καθεμία, και είναι και μία εκδορά η οποία υπάρχει στο δεξιό κάτω μέρος του πόγωνα που είναι 0,5 εκατοστά. Η συμβατότητα για να συμβεί κάτι τέτοιο είναι όπως έχουμε δει στην αναπαράσταση την οποία έχουμε κάνει, κατά την οποία για κάποιο λόγο
θα μπορούσε, αν και εφόσον έγινε, από μία διεκδίκηση ενός όπλου, από έναν αορτήρα ο οποίος είναι από τη δεξιά πλευρά και το όπλο είναι κρεμασμένο και κάποιος το τραβάει, μπορούσε να προκαλέσει αυτά τα τραύματα εδώ κατά τη διεκδίκηση. Ο γεμιστήρας ή το κοντάκι να έχει προξενήσει το τραύμα το οποίο υπάρχει σε αυτό το σημείο δεξιά γλουτιαία χώρα. Επίσης, είναι συμβατό με την απόσπαση του αορτήρα στην αιτία της διεκδίκησης και κρατήματος προσπάθειας ανάκτησης με το αριστερό χέρι από τον αορτήρα. Απεσπάσει ο αορτήρας και βρέθηκε πράγματι τυλιγμένο στο αριστερό χέρι. Εμείς κάναμε μία αναπαράσταση, όχι βάσει εκτιμήσεων, βάσει ευρημάτων. Το στρατοδικείο βασίστηκε σε εμάς και έκρινε ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία, απλώς δεν έχουν δράσει. Αυτό δεν είναι δικό μας θέμα. Και από εκεί και πέρα μετά, το όπλο, αφού υπήρξε αυτή η στάση, τοποθετήθηκε σε αυτό το σημείο, γιατί από μόνο του, όπως βλέπετε, από το σημείο της διεκδίκησης δεν μπορεί να έρθει μπροστά ένα όπλο και να τοποθετηθεί εδώ. Ο κάλικας δεν μπορεί σε μία περίπτωση αυτοκτονίας, που είναι το βασικότερο στοιχείο, ένας πυροβολισμός, ένας κάλικας. Να έχω φωτογραφίσει όλα τα άλλα που υπάρχουν και να λείπει ο κάλικας. Τι μπορεί να μας δείξει ένας κάλικας? Όταν ο κάλικας βρεθεί στον τόπο, μπορεί να μας δείξει το σημείο του πυροβολισμού και πώς έγινε ο πυροβολισμός. Ξέρουμε από ένα τέτοιο όπλο και έχουμε κάνει μετρήσεις πού εκτοξεύεται, τι διαγωνία πορεία έχει και πού ακριβώς καταλήγει. Όπως επίσης ξέρουμε ότι με την αλλαγή της κατεύθυνσης και της συγκράτησης του όπλου θα αλλάξει και το σημείο κατάληξης. Όλα αυτά μπορούν να συναξιολογηθούν. Εν προκειμένου, ο κάλικας αυτός αναφέρεται, έχει αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση, έχει σχετιστεί με το όπλο, πουθενά δεν έχει φωτογραφηθεί και δεν φαίνεται σε ποιο σημείο του τόπου ήταν. Για ποιο λόγο κάποιος ο οποίος θα ήθελε να έχει μία αυτοχειρία να αυτοκτονήσει, να τη λήξει τον αορτήρα γύρω από το χέρι του, να πυροβοληθεί και αφού πυροβολήθηκε να μην υπάρχουν κατάλοιπα στο χέρι που φέρεται να πυροβολήθηκε, αλλά να υπάρχουν ελάχιστα στο αντίθετο. Εδώ δείχνει ότι εκεί κάτι έχει γίνει.